Εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, αγαπητοί μου, γεια σας και πάλι. Θα διαβάσουμε άλλη μία επιστολή που έχουμε στείλει προς τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Χρυσοχοίδη. Ως γνωστόν, ο κύριος Μητσοτάκης μία εβδομάδα πριν βγει συνάντησε τους Ιουδαίους, τα Ιουδαϊκά Λόμπι και τους είπε, αν οι πρεσβείες με βγάλουν πρωθυπουργό, εγώ σας υπόσχομαι πως θα εξαφανίσω τους νατιβιστές και εννοεί τους αυτόχθονες Έλληνες και δεν θα το πάρουν μυρωδιά καθόλου οι ψηφοφόροι μου γιατί τους έχω κάνει σαν ζώα. Κάποτε μας κατηγορούσατε και μας κατηγορείτε ακόμα γιατί πολλές φορές είμαστε λίγο αθυρόστομοι, λέμε τα πράγματα λίγο σκληρά. Εγώ δεν θέλω να σας πω ζώα, αλλά ακούστε, ο Μητσοτάκης ο ίδιος είπε στους Εβραίους ότι τους ψηφοφόρους του τους βλέπει σαν ζώα. Πήρε εντολή λοιπόν από τα Εβραϊκά Λόμπι και από το Ρότσι να βγάλει μαζί με το Χρυσοχοίδη τις ταυτότητες, τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες. Για να δούμε την επιστολή που στέλνουμε στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη στον κύριο Χρυσοχοίδη και στον κύριο Μητσοτάκη. Κύριε Υπουργέ, σαν σύνολο ανθρώπων Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών αντιδρούμε και αρνούμεθα όλες τις πρακτικές που επιβάλλουν οι κυβερνήσεις που ανεβαίνουν στην εξουσία Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία, οι οποίες έβγαλαν νόμους οι οποίοι είναι αντίθετοι στο χριστιανικό λόγο, καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία του ανθρώπου, τους δημοκρατικούς νόμους που έχουν ρίζα τους και βάση τους και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία που από εκεί βγήκε η δημοκρατία και τις χριστιανικές ευαγγελικές εντολές. Σεβόμεθα τη θέση σας ως Υπουργού και επιμένουμε να διορθωθεί η αντιδημοκρατική ανελεύθερη επίθεση στην κατάσταση και αντίχριστη που μας κάνετε, διότι ο πολίτης πρέπει να προστατευτεί από τους νέους νόμους που εμφαρμόζει σταδιακά η εκάστοτε κυβέρνηση και που εξυπηρετούν τα σκοτεινά σχέδια της νέας παγκόσμιας τάξης, της παγκόσμιας κυβέρνησης που ετοιμάζεται και που ο οδηγός και ηθήνο νους είναι η οικογένεια Ρότσι που ελέγχει όλους τους οργανισμούς ουσία Μοσάδ, Μιντεκάξι, Μπίντεμπερ, Τριλάτερα, Δεξαμενές Σκέψεις, ΟΗΕΟΚ κλπ. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όλες οι εντολές και τα πακέτα έρχονται από την ΕΟΚ, την Bilderberg και την οικογένεια Ροθτσάιλ. Πολλοί από τους υπουργούς είναι μέλη της Bilderberg, μασονικών στοών, όπως ο κύριος Μητσοτάκης, ή έχουν προσκυνήσει τον Ιουδαίο διευθυντή του Δουνωτού, τον Τζέικο Πρότσιλ, όπως έκανε ο Ρότσιλ. Έτσι εξηγείται η επιβολή νέων νόμων και γι' αυτό αντιδρούμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Στην έκδοση των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Που εμπεριέχουν ισόβιους και μοναδικούς αριθμούς που αριθμοποιούν το πρόσωπο του ανθρώπου και που έχουν κωδικό το νούμερο 666 όπως αφημί και αμκά, εμείς βαφτιστήκαμε στο όνομα της Αγίας Τριάδος και δεν έχουμε νούμερα, έχουμε όνομα. Ο Χριστός μας δίνει όνομα το οποίο γράφεται στη Βασιλεία των Ουρανών. Τα πρόβατά μου λέει τα φωνάζω κατ' όνομα και ακόμη αρνούμεθα και τα συστήματα barcode, QR code, τις κάρτες με λευκή ταινία, με μικρό τσιπ, με βιομετρικό έλεγχο οποιασδήποτε μορφής. Όλα αυτά εμπεριέχονται στις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες μαζί με το βιομετρικό έλεγχο και το κρυφό μικρό τσιπ που θα βάζουν στους ανθρώπους. Αυτά δεν τα δεχόμαστε επειδή είναι άρνηση Ιησού Χριστού και φυχάδεψη της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Είναι η ταυτότητα των Ελλήνων που θα φακελωθούν στο Ιουδαϊκό υπερκράτος ψευδομεσία των Εβραίων Αντιχρίστου της νέας τάξης. Για ποια προστασία του πολίτη μας μιλάτε κύριε Χρυσοχοίδη, πώς εξαπατάτε τον ελληνικό λαό όταν μας παραδίδετε στην αντίχριστο Ιουδαϊκή νέα παγκόσμια τάξη, όταν βάζετε τον ελληνικό λαό να αρνηθεί την πίστη του στον Ιησού Χριστό με την αποδοχή των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων που βγαίνουν κρυφά ή φανερά με τον αριθμό του Σατανά 666 και όλα αυτά
με την ανοχή της κρατούσης εκκλησίας, η οποία είναι ποταγμένη και ακολουθεί χωρίς καμία διαμαρτυρία τα άνομα αντίχριστα σχέδια σας. Πού είναι σχέδια των Ιουδαίων? Πού θα προφυλαχτεί ο λαός όταν βγάλετε εσείς και ο κύριος Μητσοτάκης ταυτότητες ολοκληρωτικά και φανερά πλέον, δείχνετε ότι είστε υπηρέτε του σκοτεινού σιωνισμού της νέας τάξης των Ροτσάιλ και όχι του ελληνικού λαού και είστε επίορκοι ενώπιον του Θεού? Ο άλλος λόγος είναι ότι όσοι από εμάς δεν λάβουν τη νέα ταυτότητα θα τους κηρύξετε παρανόμους και δεν θα μπορούν να επιβιώσουν άνευ αυτής, άνευ ηλεκτρονικών καρτών, άνευ διαβατηρίων, άνευ άμκα αφημί, άνευ καρτών και τραπέζης, όπως έχετε ήδη οδηγήσει το λαό που αρνείται όλα αυτά στην εξαφάνιση και το θάνατο. Η φύλαξη του έθνους έγκυται στην προστασία του από τα σχέδια των Ρότσιλ της νέας τάξης για κατάργηση και διάλυση του λαού από τη μίξη με άλλα έθνη. Η εισαγωγή λαθρεπίκων είναι το σχέδιο κατάργησης συνόρων εθνών κατρωτών που διαρριγνύει το ομόγλωσσον, ομόεθνον, ομόθρησκον, το νόμισμά του, του τέστην κατεντολή του Ιουδαίου Ρότσιλ διαλύεται η Ελλάς. Κύριε Χρυσοχοίδη, σταματήστε αυτή την νεοταξίτικη λέλαπα της εισαγωγής των λαθρεπίκων. Είστε άμεσα υπεύθυνος ως Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, αλλιώς θα λογοδοτήσετε ισχύρας Θεού ζώντος, αν πιστεύετε, αν έχετε πραγματική πίστη και συνείδηση, και σε μελλοντική ορθόδοξη ελληνική κυβέρνηση θα παταχθείτε αμήλικτα κι εσείς και ο Μητσοτάκης και χωρίς σύχνος ελέος. Άσε που η οργή του Θεού θα πλήξει και εσάς και την οικογένειά σας και του Μητσοτάκη. Το δε όνομά σας και του Πρωθυπουργού σας θα γραφτεί με μελανά γράμματα στην ιστορία και στον ουρανό ως χειραγωγή των εχθρών της πίστεως και πατρίδος. Τι άλλο σχέση έχει με την ασφάλεια του πολίτη, κύριε Χρυσοχοίδη, να τον προφυλάξετε από τους κινδύνους της νέας τάξης των Ροτσάιλ, από το Υπουργείο Υγείας, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από τα μεταλλαγμένα φάρμακα και από τους μεταλλαγμένους υβριδικούς σπόρους, από το άσπρο αλεύρι, τα προϊόντα Μονσάντο, διότι οι Ιουδαίοι Ιλουμινάτι Ροτσάιλ δολοφονούν τον ελληνικό λαό για επιβολής νόμων για δηλητηριασμένες τροφές με την ανοχή σας. Σαν Υπουργός Δημοσίας Τάξεως καταργήσετε την γενοκτονία του ελληνικού λαού μέσω εκτρώσεων, να καταργήσετε τις ομάδες των εξαρχείων, των Ιουδαίων Αντίφα, Εβραϊκή Νεολαία, Αναρχικούς και Ανταρσία, όργανα του Σόρος και Ροστσάιλ. Όχι να πάρετε ημίμετρα, αλλά δραστικά μέτρα. Αγαπητοί μου φίλοι, έδωσε το παρόν του στους Ιουδαίους ο Μητσοτάκης και εκείνοι του έδωσαν, του άνοιξαν την πόρτα. Από εδώ και πέρα προσευχηθείτε να μας δυναμώσει ο Χριστός, να μην πάρουμε τις ταυτότητες και κάντε προσευχή να μας απαλλάξει από αυτά τα τέρατα, τους διαβόλους, τους δυνάστες. Αντιπρόσωπος Ορθοδόξου Λόγου Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, Λαζάκης Ιωάννης, πατέρας Κλεωμένης Κεφάλας και τα πνευματοπαίδια του όλα. Και όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε στο διαδίκτυο και να συνυπογράψετε.